Σημαντικά νέα της ημέρας. Κλειστή ήταν σήμερα η Δήμη της χώρας, εκτός των κοινωνικών δομών, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πρόθεση της κυβέρνησης να εντάξει σε πρόγραμμα διαθεσιμότητας ή κινητικότητας τους σχολικούς φύλακες και τους δημοτικούς αστυνομικούς, ώστε να προχωρήσει η εκταμείευση των επόμενων δόσεων, καθώς η Τρόικα πιέζει την Ελλάδα να προχωρήσει σε μείωση του κράτους και να υποδείξει τα 12.500 άτομα που θα ενταχθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Η τύχη τώρα της δόσης των 8,1 δισεκατομμυρίων ευρώ κρίνεται σήμερα στο Eurogroup. Κλειστοί παρέμειναν οι Δήμοι ολόκληρης της χώρας πλην των προνοιακών και κοινωνικών δομών τους μετά την απόφαση που έλαβε χθες το έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος στην Αθήνα. Η μνημονιακή συγκυβέρνηση, το ντουέτο πλέον, αυτών οι οποίοι φέραν τη χώρα σε αυτή την κατάσταση και σήμερα τη σώζουν, αποφάσισαν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013 να φύγουν 6.500 δημοτικοί υπάλληλοι, ξεκινώντας από τους σχολικούς φυλακές, κατηγοριοποιώντας πλέον τους εργαζόμενους, συνεχίζοντας με τους δημοτικούς αστυνομικούς και με μία κατηγορία ακόμη 1.500 περίπου εργαζομένων, οι οποίοι δεν μας έχουν πει ποιοι θα είναι, που για μας σημαίνει ότι μπορεί να είναι από όλες τις υπηρεσίες. Έφτασε στιγμή οι δήμαρχοι να αποφασίσουν την πολιτική τους για το επόμενο διάστημα και να δείξουν αν βρίσκονται στο πλευρό των εργαζομένων τους ή της κυβέρνησης και της Τρόικα, επεσήμαναν οι δημοτικοί υπάλληλοι. Στη μορφή της επίθεσης που δεχόμαστε, αναγκαστικά θα απαντήσουμε και εμείς με δυναμικές μορφές κινητοποίησεων. Γιατί αυτή τη στιγμή το να ξυπνάνε, να κοιμούνται κάποιοι συνάδελφοι ως εργαζόμενοι των Δήμων, ως δημοτικοί αστυνομικοί, και να ξυπνάνε ως κάτι άλλο, και να μην περάσει σε κανένα εντύπωση ότι υπάρχει, πώς το λένε, η κινητικότητα και ότι μετά θα μεταταγούν στην αστυνομία κτλ. Είναι απολύσεις καθαρές οι διαθεσιμότητες και μάλιστα έχει περιοριστεί ο χρόνος από ένα έτος σε 8 μήνες και μπορεί να το κατεβάσουν και περισσότερο. Ο στόχος είναι καθαρές απολύσεις. Οπότε είναι λογικό όταν όλος χάνει τη δουλειά του, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, να αντιδράσει και να αντιδράσει με δυναμικές μορφές κινητοποίησεων. Ο κ. Κυριαλάνης χαρακτήρισε ως μεσοβέζικη λύση την απόφαση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης οι εργαζόμενοι του Δήμου να μεταβούν κανονικά στις δουλειές τους, αλλά να μην εργάζονται. Ο δικός μας ο Δήμος εφαρμόζει μια μεσοβέζικη κατάσταση. Δηλαδή, ενώ η απόφαση και δεν είναι κλείσιμο των Δήμων, εδώ ο Δήμος είναι ανοιχτός, αλλά δεν εξυπηρετεί τους πολίτες, παρά μόνο κάποιες περιπτώσεις που θα κριθούν από τον Αντιδήμαρχο ως επίγουσες και εξαιρετικές. Και ενώ η απόφαση και δεν εξαιρεί μόνο τις κοινωνικές δομές, τις προνοιακές δομές από το σημερινό κλείσιμο, εδώ συμπεριλήφθηκε και η καθαριότητα σε αυτή τη διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο, είχε ένα πρόβλημα υγείας, θα συζητήσουμε αύριο με τον Δήμαρχο και θα του θέσουμε ευθέως αυτό το δίλημα. Ή με τους εργαζόμενους ή με την Τρόικα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μάλιστα, αυτά λοιπόν μας είπε πριν από λίγες ώρες ο κύριος Κυριαλάνης, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Και φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη στο ζήτημα, διότι υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Ο προβληματισμός είναι έντονος για τα μετέπειτα βήματα της κυβέρνησης, στο ζήτημα της κινητικότητας και της διαθεσιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Μαζί μου στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της Αδεδίτης Ροδόπης, ο κύριος Γιώργος Ιωαννίδης. Μαζί μου φυσικά είναι και ο